με το παιδάκι το οποίο πνίγηκε, γιατί πραγματικά δημιουργεί ανατριχύλα τα όσα έχει περιγράψει ο Ψαροντουφεκάς, ο μάρτυρας. Έτσι. Πραγματικά είναι σοκαριστικά. Ναι. Μιλάμε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα αναπάντητα για την υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει Φίλιππε. Έχουμε ήδη πει ότι ο Ψαροντουφεκάς που βρήκε και ανέστηρε το παιδάκι, ο κύριος Μπούνας, είπε ότι φορούσε το παιδάκι τα ρούχα του και τα παπούτσια του, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, ότι πατέρας και παιδί έτρωγαν πολύ μακριά από το σημείο όπου σημειώθηκε ο πνιγμός. Πώς αποφάσισε λοιπόν ο πατέρας να οδηγήσει 6-7 χιλιόμετρα για να πάει σε μια απομακρυσμένη και απομονωμένη παραλία? Πώς έβαλε το παιδί φαγωμένο στη θάλασσα? Αλλά και ότι όταν επέστρεψε ο πατέρας από το σπίτι, τα ρούχα του ήταν στεγνά και ο ίδιος ήταν σχετικά ήρεμος και ψύχρεμος, λίγο ταραγμένος. Ρωτούσε τον αστυνομικό βέβαια αν το παιδί του ήταν ζωντανό και είχε πάει σπίτι να φορτίσει το κινητό για να καλέσει βοήθεια. Αυτό το είπε ο ίδιος ο πατέρας στον Ψαροντουφεκά. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τι λέει ο Ψαροντουφεκάς, ναι, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακριβώς εσείς εντοπίσατε το παιδί από τη στιγμή που έπεσε στη θάλασσα, αν μπορούμε να υπολογίσουμε με κάποιο τρόπο το χρόνο που βρήκατε εσείς το παιδάκι νεκρό, πόσος χρόνος μεσολάβησε δηλαδή από τη στιγμή που βυθίστηκε στη θάλασσα? Εγώ από την ώρα που πήγα στην παραλία δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρόνο που έμεινε στη θάλασσα μέσα. Ναι. Ήταν 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά, κάπου εκεί, παραπάνω δεν νομίζω. Και το βρήκατε, είχατε πει και χθες, με τα ρούχα του, έτσι, φορούσε ένα μπλουζάκι, φορούσε, είχατε πει, ένα σορτσάκι και, ναι, παπούτσια. Ναι, ναι, ρούχα. Παιδιλάκια. Και παιδιλάκια. Επόμενη ερώτηση. Είχατε, κύριε Μπούνα, σε επαφή, μιλήσατε με τον πατέρα αμέσως μετά τον εντοπισμό του κοριτσιού? Μάλιστα, όταν κατέφτασε στο συμβάν μαζί με τον αστυνομικό. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει αυτή η υπόθεση με το άσθημα που ο άνθρωπος, ο πατέρας, αντιμετωπίζει σε επίπεδο υγείας. Σας το είπε και σε εσάς ότι επειδή έχω άσθημα, γι' αυτό δεν βούτυξα για το παιδί? Σας είπε κάτι τέτοιο? Το μόνο που μας είπε ότι έφυγε για να πάει να φορτίσει το τηλέφωνο του, γιατί δεν είχε, λέει, να ενημερώσει. Χρειάστηκε να τον περιμένετε να επιστρέψει? Βέβαια, δεν ήταν εκεί, ήρθε μαζί με την αστυνομία. Εμείς πήραμε την αστυνομία 3 και 7. Ήρθε μετά από 5-10 λεπτά, 6. Μιλήσατε εσείς μαζί του και θέλω να μας πείτε λίγο σε τι κατάσταση βρισκόταν ο πατέρας. Ήταν ταραγμένος, ήταν ψύχρεμος μετά το συμβάν? Φαινόταν ότι ήταν λίγο ταραγμένος. Ναι. Ήταν λίγο ταραγμένος. Άργησε να φτάσει στο σημείο από τη στιγμή που ανασύρατε εσείς το παιδάκι από τη θάλασσα? Όση ώρα έκανε να έρθει η αστυνομία. Όση ώρα έκανε να... Άλλη ερώτηση. Το σωσίβιο που ακούμε, το παιδί γλίστησε τούφι, τι σωσίβιο ήταν? Ήταν στρογγυλό σωσίβιο, κουλούρα, τέτοιο πράγμα, ή σωσίβιο το φοράμε γυλαίκο? Όχι, όχι γυλαίκο, όχι πρεπτάκια. Ήταν απλώς σωσίβιο που παίζουν τα παιδιά. Κουλούρα, τέτοιο πράγμα. Μια ναι, κουλούρα. Ναι, μια ναι, κουλούρα. Πάντως, εμένα μου κάνει μία εντύπωση, αλήθεια είναι, το γεγονός ότι ο πατέρας είπε ότι δεν βούτυξε για να σώσει το παιδί επειδή πάσχει από άσθημα και φοβήθηκε ότι θα του κοπεί αναπνοή. Ωστόσο, στη συνέχεια, όταν και εφόσον το παιδάκι βούτυξε στη θάλασσα, βρέθηκε εκεί πέρα στο σημείο, ο πατέρας βγήκε κανονικά στην ακτή. Και αναρωτιέμαι, εκεί δεν είχε πρόβλημα με το άσθημα του? Κύριε Μπούνα, εσείς τι γνώμη έχετε σε σχέση με αυτό? Πώς ένας άνθρωπος με άσθημα κολυμπάει κανονικά, αλλά δεν βουτάει μέσα για να σώσει το παιδί του? Εγώ όταν ήρθε ο άνθρωπος με τον αστυνομικό, ήταν στεγνός. Ήταν στεγνός? Μάλιστα. Που τι σημαίνει αυτό? Πώς ένας άνθρωπος να έχει κολυμπήσει όταν έρχεται με τον αστυνομικό μετά από λίγη ώρα που έχει γίνει όλο αυτό? Βασικά δεν ξέρω πόση ώρα έχει πνιγεί το παιδί. Άλλο λέω, εγώ ρωτάω, είχε προλάβει να αλλάξει ρούχα, εννοείται? Ή δεν βούτυξε ενδεχομένως και ποτέ? Και πήγε το παιδί μόνο του, δηλαδή, μέσα στη θάλασσα. Πήγε σπίτι του με την εκδοχή να φορτίσει το τηλέφωνο και λέει: Μην είμαι βρεγμένος, κάτσε να αλλάξω και ρούχα. Άρα, για να το υπενθυμίσω κι εγώ, καταλαβαίνω ότι ο ισχυρισμός του πατέρα ήταν πως ο ίδιος ήταν πάνω στη βάρκα μαζί με το παιδί. Ο ίδιος δεν βούτυξε ποτέ γιατί έχει το άσθημα, άρα δεν έπεσε στη θάλασσα να κολυμπήσει, να κάνει προσπάθεια. 10-15 μέτρα μέσα στη θάλασσα, κυροβολημένη, δεμένη.
πήγανε με και, και συμπληρώνω σε αυτό το κομμάτι, για μένα έχει μια αξία και αυτό, και ότι το παιδί... δεν ξέρει κολύμπη από ό,τι έχει σημειωθεί. Ναι. Και στις αρμόδιες αρχές και στα κανάλια. Έχει ποτέ δεν ξέρει κολύμπη. Πώς πήγε τόσο μέσα στο κοριτσάκι. Και επίσης, αν δεν ξέρει κολύμπη ένα παιδί και είναι σε μια βάρκα, κανονικά λέω εγώ, έχω την αίσθηση και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να φοράει γυλαίκο στο σίδιο. Δεμένο στο σίδιο, πάνω στο, στο σώμα ενός παιδιού. Κανονικά νομίζω. Γενικά τα ανήλικα φοράνε γυλαίκα. Ναι, έτσι για είναι. Για να το λυμπήσει ένα παιδί, παίρνει κάποια μέτρα ασφαλεία. Ναι, δεν το έχει δηλαδή ντυμένο με παπούτσια και με την κουλούρα, γιατί είναι αυτό. Λίγο άβολο αυτό το πράγμα. Αλλά όλο και παράλογο. Το παιδί δεν ήξερε μπάνιο. Ο ίδιος πάσχει από άσθημα. Και πήγανε να κολυμπήσουν και μάλιστα και σε ερημική παραλία, χωρίς να υπάρχει εκεί κανένας ναυαγοσώστης, ούτε καν κάποιος λόμενος. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπούνα? Υπήρχαν όμως άλλες παραλίες εκεί κοντά, οργανωμένες, θα μπορούσε να έχει πάει ο πατέρας? Βέβαια. Υπάρχουνε. Ναι. Αλλά προτίμησε να πάει σε αυτή την παραλία που, όπως λέει, το έκανε συχνά στο παρελθόν και ανέβαινε συχνά το παιδάκι στο βαρκάκι αυτό για να ζωγραφίσει. Ναι. Κύριε Γλύκα. Λοιπόν. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λίγο ψαροτοφικά και πραγματικά ανατριχιάζουν χαρά λεμονή τα όσα αποκαλύπτει. Όντως. Και τα όσα περιγράφει. Όντως έτσι. Να πούμε ότι θέση σε αυτή την περίεργη υπόθεση πήρε και ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Αττικής, ο κύριος Καλιακμάνης, ο οποίος τόνισε, ναι, ότι θα πρέπει να εξεταστεί η προσωπικότητα του 42χρονου πατέρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία ο βαθμός αντίληψής του. Αν λειτουργεί δηλαδή κάποιος παράδοξα και παράλογα, είπε, πρέπει να το δούμε. Πήγε για φαγητό, έβαλε το σωσίβιο στο παιδί, έσπρωξε το παιδί στο νερό, προσπάθησε να το σηκώσει με το ένα χέρι και να το βάλει στη βάρκα για να ζωγραφίσει. Όλα αυτά είναι παράλογα, είναι παράδοξα. Γι' αυτό το λόγο. Και η συνέχεια επίσης είναι παράλογη. Τη φεύγει, αντί να πάει να βρει τον πιο κοντινή βοήθεια να ζητήσει, πάει στο σπίτι να φορτίσει το κινητό, να αλλάξει και ρούχα, να έρθει να είναι στεγνός. Και έχουμε και έναν παράγοντα τον οποίο δεν έχει σχολιάσει κανείς. Ποιος είναι αυτός? Ότι ο άνθρωπος που τη βρήκε ήταν ένας ψαροντουφεκάς, ο οποίος βρίσκονταν κάτω από το νερό και είδε τυχαία τα χέρια και τα πόδια να κουνιούνται. Τυχαία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πατέρας, αν είχε πέσει μέσα, δεν έβλεπε κανέναν μπροστά του. Θεωρούσε προφανώς στην ερημική παραλία στο Καλαμάκι, στην οποία έχω πάει και όντως είναι ερημική, δεν διαπίστωσε την παρουσία κανενός άλλου προσώπου. Να, μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ. Πάμε λοιπόν πίσω λίγο στην υπόθεση Κούγια Πισπυρίγου. Να πούμε ότι ο Αλέξης Κούγιας συνεχίζει και λέει ο άνθρωπος και λέει ότι, κύριε, ουδέποτε είπα τη δήλωση ότι η Πισπυρίγου είναι η πιο αθώα κατηγορούμενη. Το διαψεύδει αυτό. Γιατί αυτό έχει γραφτεί σε όλα τα ενημερωτικά site, αυτό έχει γίνει viral σε όλα τα μέσα. Να πούμε λοιπόν, ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά και λέει, φέρτε εδώ το βίντεο το οποίο το είπα. Δεν το είπα ποτέ. Ουδέποτε χαρακτήρισα την Πισπυρίγου την πιο αθώα κατηγορούμενη. Εδώ, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, έχουμε και το βίντεο για το οποίο κάποιοι μίλησαν ότι τα είπε αυτά ο Κούγιας. Δεν τα είπε ποτέ. Δεν το είπε ποτέ. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα γρήγορα να δώσουμε Gold Reaction Collagen, πάμε να δώσουμε το αγαπημένο κολαγόνο όλων.